Gli stessi doni da te ricevuti, a te offriamo in tutto e per tutto. Ancora ti offriamo questo culto spirituale in tempo, ti invochiamo, ti preghiamo e ti supplichiamo. Manda il tuo Spirito Santo su di noi e sopra i doni qui presenti. Before even a decade had passed since the beginning of the dialogue, its rotten edifice received a very severe blow. Η σχέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ειδικότερα και της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας γενικότερα με την αδελφή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία συνεχίζονται, δεν έχουν διακοπεί και ο θεολογικός διάλογος ο οποίος ήρχισε εδώ και 13 χρόνια επίσης συνεχίζεται, αλλά οι σχέσεις αυτές οι αμοιβές διέρχονται μια κρίση αυτή τη στιγμή όπως είναι γνωστό και δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας επαναλαμβάνοντάς το, διέρχονται μία κρίση η οποία οφείλεται κυρίως στην επαναδραστηριοποίηση της Ουνίας στις χώρες, στις εκκλησίες, στις Ορθόδοξες του άλλοτε σιδηρού παραπετάσματος. Εφάντη τσόκεν questo calice per il sangue del Cristo. Trasmutandole per virtù del tuo Santo Spirito, affinché per coloro che ne partecipano siano purificazione dell'anima, remissione dei peccati. The revival of the Unia in the formerly atheist countries of Central and Eastern Europe led the dialogue into a very deep crisis. The sincerity of the intentions underlying the dialogue and its credibility were now demonstrably called into question. Αυτός ο κλεφτοπόλεμος, ας το πω έτσι, όπως το λέω συχνά, που κάνουν με τους Ουνίτες στην πρώην Σοβιετία, μας έχει αποκαρδιώσει. Άλλα αποφασίζαμε εμείς το διάλογο, άλλα κάνει ως εκκλησιαστική διπλωματία το κράτος του Βατικανού. Ricordati in primo luogo, Signore, del nostro Santissimo Padre Giovanni Paolo, Papa di Roma, e concedi le tue sante chiese che egli viva in pace, incolume, onorato, sano, longevo, e dispensi rettamente la tua parola di verità. And all of this in the face of the fact that in 1964 the Orthodox Ecumenists had made the abolition of the Uniate communities an indispensable condition for beginning the dialogue, on the ground that Unia and dialogue are incompatible. Did the Vatican perhaps accept this condition? Unfortunately, no. Indeed, in 1980, when the official dialogue began on Patmos, out of the 28 papist delegates, 8 were Uniates. But the Vatican's sincerity was tested even further. Και ερχόμαστε στην επίσκεψή σας στο Βατικανό. Εκεί, όπως είπατε και σε άλλες συνεντεύξεις σας, θέσατε το θέμα της Ουνίας. Θα θέλατε να μας πείτε τις εντυπώσεις που έχετε από αυτή την επίσκεψη. Το έθεσα το θέμα της Ουνίας φυσικά και δεν είναι το δυνατόν να μην το θέσω. Από την πρώτη μέρα που πήγα εκεί και είχα την πρώτη συνάντηση με την αυτού αγιότητα τον Πάπα στην βιβλιοθήκη του, παρουσία των μελών της συνοδείας μου και των συνοδών του Πάπα, στην προσφώνηση που έκανα, έθεσα ευθέως και ευθαρσώς το θέμα της Ουνίας και όλες οι άλλες επικοινωνίες που είχα με τον Πάπα και στον Άγιο Πέτρο κατά την επίσημη λειτουργία της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και κατά τις δύο κατηδίαν συνομιλίας μας. Ετέθησαν αυτά τα θέματα με παρησία και αργότερα όταν τον περασμένο Νοέμβριο ήρθε εδώ η επίσημος αντιπροσωπεία του Βατικανού για τη θρονική μας εορτή του Αγίου Ανδρέου και πάλι στην ομιλία μου, στην προσφώνησή μου προς την αντιπροσωπεία αυτή έθεσα το θέμα της Ουνίας και είπα ότι για μας δεν έχει κλείσει, ότι πρέπει να συνεχιστεί η μελέτη του, η εξέτασή του έως ότου πάυσει να αποτελεί κόλλημα και πρόβλημα στον διάλογό μας. Παρεκάλεσα τον Πάπα σε μία από τις δύο κατηδίαν συνομιλίες μας
να μην δοθεί έξαρσης και πανηγυρικός χαρακτήρας στην επέτειο, την 400η επέτειο από τις εμφανίσεις της Ουνίας που είναι εφέτος, το 1996, και με υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να αποφύγει τους πανηγυρικούς εορτασμούς και ότι θα γίνουν μόνον επιτοπίως εδώ και εκεί περιορισμένοι εορτασμοί δια την κατ' αυτούς έξαρση του γεγονότος της υπαγωγής εις την Ρώμη. The Pope, a prisoner of the duplicity of the Vatican State, not only failed to keep his promise, but actually participated with great solemnity in anniversary celebrations. In July of 1996, at the Vatican, together with the Uniates, he'd celebrated the 400th anniversary of the Union of Brest. And in October of 1996, again at the Vatican, he celebrated the 350th anniversary of the Union of Ozhhorod. At this second liturgy, in which hundreds of Uniate priests and bishops took part, Pope John Paul II, who was presiding, had the audacity to declare, Ενούμε και ευχαριστούμε μαζί τον Θεό για το σπουδαίο αυτό γεγονός, το οποίο οδήγησε στην αποκατάσταση της πλήρους ενότητος της Ελληνοβυζαντινής Εκκλησίας της Ρουθινίας με την Αποστολική Έδρα της Ρώμης. Και ταυτοχρόνως θέλω για μία ακόμη φορά να επικαλεστώ το φως και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να υποστηρίζει όλους τους χριστιανούς στον δρόμο τους προς την πλήρη ενότητα για την οποία προσευχήθηκε ο Χριστός στο Υπερώον. Святійшому Скленському архірею Івана Паперімському сотвори Господи многая літа. Thereby, unfortunately, yet another occasion was given for the anxieties of the Orthodox anti-ecumenists in resistance to be confirmed. The Roman pontiff proved not only unreliable, but also uncompromising in his overweening claims, since he clearly highlighted the nature of his papocentric vision of unity. But are the old calendarists faithful, detecting and focusing on the most serious aspect of the crisis in this dialogue? And what is this aspect? It is the deterioration in the ecclesiological outlook of the Orthodox ecumenists. In such critical times as these, they not only fail simply to protest the deviations of the Vatican, but at the same time express their false teaching concerning ecumenism. What is this false teaching? That papism is supposedly another church, a holder of divine grace and a bestower of salvation. Εφόσον δηλωνώ ότι μία εκκλησία αναγνωρίζει ότι άλλη της εκκλησία είναι ταμιούχος της Θείας Χάριτος και χορηγός της σωτηρίας, αποκλείεται ως αντιφάσκουσα εις την παραδοχήν ταύτη η προσπάθεια αποσπάσεως πιστών από της μιας και προσαρτήσεως αυτών εις την άλλη. It is very striking that in June of 1998, at the Patronal Feast of Rome, the leader of the Patriarchal Delegation, Metropolitan John Zizoulas of Pergamon, made the following remarks. The East and the West are the two lungs by which the Church breathes. Their unity is of essential importance for the authentic, genuine, and healthy life of the one holy Catholic and Apostolic Church. This means, according to the ecumenist hierarch, that hitherto the one and only Church, Orthodoxy,
did not have at her disposal the fullness of authentic, genuine, and healthy church life because she was allegedly lacking one of her lungs, namely heretical Western Christianity. Moreover, it should not be forgotten that this absurd insistence of the ecumenists on continuing the dialogue has led them to a de facto suppression of Orthodox missionary work. Εμείς οι Ορθόδοξοι, παρά το ότι θα μπορούσαμε να ασκήσουμε και εμείς έντινη μέτρο προσιλητισμό, δεν το κάνουμε και δεν το κάνουμε για λόγους αρχών. Και έχω υπόψη μου δύο περιστατικά τα οποία νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικά. Πρώτον, θυμάμαι ότι οι χριστιανοί, οι ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί της κάτω Ιταλίας, της Καλαβρίας δηλαδή, που λέγονται Αλμπανέζοι, Αλβανία, το πούμε Αλβανόφωνοι, αυτοί έχουν κατ' επανάληψη εκδηλώσει την πρόθεσή των να υπαχθούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτοί είναι υπολείμματα Ορθοδόξων, οι οποίοι ενεκλωβίστησαν μέσα στον Ρωμαιοκαθολικισμό και τελικά ο Ρωμαιοκαθολικισμός τους έπνιξε και τους ανάγκασε προκειμένου να εξασφαλίσουν τη ζωή τους, την ύπαρξή τους, να αποδεχθούν τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Έχουν λοιπόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, έχουν υποβάλει αίτηση για να έρθουν μαζικά όλη αυτή η περιοχή να έρθει και να γίνουν Ορθόδοξοι και να υπαχθούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Αθηναγόρας, ακριβώς για να μην υπάρξει ένα στοιχείο το οποίο ενδεχομένως θα εδυναμίτιζε τότε τις σχέσεις μεταξύ των δύο εκκλησιών μας, απέφυγε και αρνήθηκε να τους δεχθεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μία μαζική αποχώρηση ρωμαιοκαθολικών ιερέων, οι οποίοι δεν φέρουν, δεν μπορούν, ας πούμε, να σηκώσουν το βάρος της αναγκαστικής αγαμίας. Και σήμερα όλοι ξέρουμε ότι μέσα στους κόλπους της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας όχι μόνο γίνονται διαβουλεύσεις και διεργασίες ώστε να αλλάξει ή δυνατόν αυτό το καθεστώς, αλλά και υπάρχουν πολλοί που παρετούνται από την ιεροσύνη για αυτό το λόγο. Και αυτοί όλοι ζητούν να προσληφθούν από την Ορθοδοξία. Και η Ορθοδοξία, και για το λόγο να μην φανεί ότι κάνει προσλητισμό και ότι δέχεται τους δυσυρεστημένους κατά κάποιον τρόπο από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, συστηματικώς αποφεύγει να τους δεχθεί. In the context of their critical stand, the Orthodox anti-ecumenists persistently point out that the ecumenists no longer believe in the ecclesiological and soteriological exclusivity of Orthodoxy. Proof of this is their view that our Lord's desire and prayer that the unity of the members of His one Church be preserved supposedly includes and pertains also to the heretics of the West, and especially the Papists. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πλευρές, όλες οι χριστιανικές εκκλησίες και η Ορθοδοξία μαζί με όλους τους άλλους εν Χριστώ αδελφούς επιθυμούν και επιδιώκουν αυτή την επανένωση, την πρόοδο, διότι είναι η προσευχή του Κυρίου «Ίνα πάντες εν όμεν». Κοιτάξτε, το τι προσδοκούμε είναι να εκπληρώσουμε το θέλημα του Χριστού που ήταν ρητό να είμαστε όλοι ένα όπως εκείνος με τον Πατέρα. Λοιπόν, είναι πάντες εν όσιν. Αυτή η επιθυμία του Χριστού θα μας τυρανά όσο θα είμαστε διρυμένοι.